Σήμερα το πρωί, 9 η ώρα, θα είμαστε στην περιφέρεια Κρήτης. Θα είναι ο κυβερνητικός βουλευτής, ο κύριος Νίκος ο Ιγουμενίδης. Θα είναι η ομάδα ελαιοπαραγωγών Κρήτης, αμπελουργών ελαιοπαραγωγών Κρήτης και ο περιφερειάρχης Κρήτης, που από χθες το απόγευμα έχουμε και τηλεφωνικές επικοινωνίες και με συναδέρφους από όλο το νησί, αλλά και ιδιαίτερα στο νομό Ηρακλείου, που είναι το πιο αμπελοϊνικός και αμπελουζικός νομός της Κρήτης. Τα αμπέλια έχουν τελειώσει κυριολεκτικά. Με την εμπειρία που έχουμε σαν παραγωγή, είναι ότι η βροχή, που φανταστείτε ότι ήταν 85 με 95 χιλιοστά, έχει πέσει σε όλο το βόρειο μέτωπο του νομού Ηρακλείου, αλλά υπάρχουν και υπαίθριες καλλιέργειες, όπως είναι στη Μεσαρά, όπως είναι στο οροπέδιο Λασιθίου, που και αυτές έχουν πληγεί. Δηλαδή δεν έχει πληγεί μόνο το αμπέλι, έχουν πληγεί και υπαίθριες καλλιέργειες, που είναι τέτοια εποχή. Έχουμε πολλές υπαίθριες ντομάτες, έχουμε καρπούζια, πεπόλια κτλ. Καταλαβαίνετε ότι είναι καταστροφικό. Ήταν αυτό που δεν θέλαμε να πιστέψουμε όλοι εμείς, οι παραγωγοί, που μπαίναμε τις προηγούμενες μέρες στα διάφορα site και βλέπαμε τις προγνώσεις του καιρού. Εχθές το απόγευμα, περίπου 3,5 ώρα, ξεκίνησε σε κάποιες περιοχές και κράτησε μέχρι και τις 6,5-7 η ώρα σε κάποιες άλλες. Ήταν ένα σύννεφο που από όπου και να πέρασε άφησε από 80 μέχρι και 100 χιλιοστά νερό. Καταλαβαίνετε ότι τέτοια εποχή αυτό το νερό είναι καταστροφικό. Είναι καταστροφικό όσο αφορά τον αμπελώνα. Μάλιστα. Όσο αφορά την ελαιοπαραγωγή. Κύριε Χιλετζάκη, μισό λεπτό. Πριν πάτε στην ελαιοπαραγωγή, γιατί αυτά και με το δάκο και τον πολλαπλασιασμό του δάκου, αυτό θα το καταλάβουν και οι ελαιοπαραγωγοί. Θα το καταλάβετε εσείς οι ελαιοπαραγωγοί στο σύνολό σας κατά την περίοδο της συγκομιδής, αλλά και εκεί πρέπει να ληφθούν μέτρα. Δεν ξέρω αν αυτή την ώρα και μετά την περίοδο αυτή με τα μπουρίνια, μπορεί εκ νέου να γίνει κάποια δακοκτονία, αλλά ξέρετε ότι με το πρόγραμμα της δακοκτονίας, με τα λεφτά, με τα φάρμακα, με ό,τι τέλος πάντων απαιτείται, τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζεται πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν έχουμε καταφέρει ούτε εκεί να βρούμε μια άκρια. Και μετά θέλουμε να τα βρούμε με την πολιτική προστασία. Τέλος πάντων, να ρωτήσω το εξής. Λέτε, επίσης, υπαίθριες καλλιέργειες στη Μεσαρά και στο οροπέδιο, σημαίνει ότι έχουν κληθεί και παραγωγοί συνάδελφοί σας από τις εν λόγω περιοχές να βρίσκονται σε αυτή τη σύσκεψη και θα είσαστε μόνο εσείς, θα είσαστε μόνο εσείς με τον Περιφερειάρχη και με ένα κυβερνητικό βουλευτή? Δεν έχουν κληθεί όλοι οι βουλευτές, δεν έχει κληθεί ο ΕΛΓΑ για να δούμε τι γίνεται και πώς θα προχωρήσετε παρακάτω? Ναι, δικό μου λάθος είναι ότι δεν ανάφερα ότι θα είναι και ο διευθυντής του ΕΛΓΑ Κρήτης, ο κύριος Δασκαλάκης, ο Νίκος, και να με συγχωρέσει κιόλας. Αλλά ξέρετε, από τον πανικό μας από χθες, δεν είναι σύσκεψη, είναι μια συνάντηση για να ορίσουμε μια σύσκεψη όλων των φορέων. Είναι κάτι έκτακτο, είναι αυτό που έγινε εχθές το απόγευμα, και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε σήμερα το πρωί είναι να πάμε να συγκροτηθούμε, ο ΕΛΓΑ Κρήτης είναι ενημερωμένος, είναι δίπλα μας, η περιφέρεια Κρήτης το γνωρίζει το πρόβλημα και θα κάνουμε μία κουβέντα, θα έρθουμε σε επαφή με τον ίδιο τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και με τον κύριο Κουρεμπέ, τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, θα ζητήσουμε να κατέβουν κάτω για να δουν από μόνοι τους τα προβλήματα που έχουν σήμερα οι υπαίθριες καλλιέργειες, αλλά και ο κριτικός αμπελώνας, που είναι μία τυφλή ζημιά και θα φανεί τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Λέτε εσείς τα αμπέλια τέλειωσαν, θέλετε μάλλον με αυτό να πείτε, κύριε Χιλετζάκη, ότι η ζημιά ξεπερνά σε ποσοστό τι? Το 80%. Μάλιστα, το 80%. Μιλάτε πάντα για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Σε ό,τι έχει τα περισσότερα αμπέλια είναι εδώ, γι' αυτό μιλάμε περισσότερο. Ωραία. Την περιφερειακή σε ό,τι έχει Ηρακλείου. Να κάνει λοιπόν με τις ελιές, τι τώρα? Με τις ελιές. Κυρία Δουλγεράκη, τα τελευταία χρόνια η ελαιοπαραγωγή, και το λέω και μέσα από το σταθμό σας και παίρνω και την ευθύνη του λόγου και το λέω, δεν περιποιούνται τις ελιές, ενώ οι τιμές του λαδιού ήταν πολύ αυξημένες, δεν τις περιποιούνται όπως πρέπει να τις περιποιηθούν. Υπάρχουν ζυζάνια, αυτά τα ζυζάνια έχουν προκαλέσει σοβαρή καταστροφή στην περισσινή σοδιά όσο αφορούσε το ρυσίτι. Δεν σκάφτονται οι ελιές, δεν ραντίζονται τα χόρτα, δεν κόβονται τα ζυζάνια. Όλα αυτά με τις τελευταίες πυρκαγιές που έχουμε δει μας έχουν προκαλέσει μια ανησυχία.
εμάς τους ανθρώπους που μένουμε στην Ήπεθρο, γιατί γειτονικά λιώφητα δίπλα από τα σπίτια μας, κυριολεκτικά, εάν πέσει ένα τσιγάρο, θα καούνε, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν ασχολούνται και δεν θέλουν να τα καλλιεργήσουν όπως πρέπει να τα καλλιεργήσουν. Η βροχή αυτή κάνει καλό. Κάνει καλό στο νησί μας, γιατί το νησί μας πλήττεται από ένα έντονο κύμα θυρασίας τώρα και 2 χρόνια. Αυτό η βροχή, όποτε και να πέσει, καλό κάνει, απλώς δημιουργεί προβλήματα σε συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η ελιά σήμερα σαν πότισμα είναι καλό, αλλά σαν να ευνοήσει το δάκο, το έντομο, το μεγαλύτερο εχθρό της, θα τη δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα. Το μικροκλίμα που δημιουργείται σήμερα στο νησί, η έντονη υγρασία λόγω της βροχόπτωσης της θεσμής, η αυξημένη θερμοκρασία είναι το κλίμα που ευνοεί πάρα πολύ το δάκο να πολλαπλασιαστεί. Σήμερα το νησί μας πλήττεται από το δάκο. Υπάρχουν πολύ έντονες προσβολές από τη μία μεριά του νησιού μέχρι και την άλλη. Κυριολεκτικά θα χαθεί πάνω από το 50% της παραγωγής. Και όλοι οι ελαιοπαραγωγοί το γνωρίζουν αυτό και καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό και για τον ελαιοπαραγωγό, που είναι και αμπελουργός, αλλά και για τον εταιροπαγγελματία που θέλει να συμπληρώσει το εισόδημά του από το κομμάτι που λέγεται ελιά, που είναι και η αβαρσίδα της εξαγωγής. Λοιπόν.